Καταρχήν θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω, επειδή έχω μετάσει να κάνω μεγάλες παρεκβάσεις και θα μου δοκιμαστεί, ενώ ελπίζω να μην επαναλάβω πράγματα και να μην κάνω παρεκβάσεις για να κρατήσω το χρόνο. Ξεκινώντας λοιπόν να πω ότι μια παρέμβαση για το 68 της εργατικής τάξης δεν μπορεί παρά να είναι ταυτόχρονα και ένα σχόλιο για την απόθεση, την ενεργή απόθεση από τη συζήτηση, τη συλλογική μνήμη και την επεξεργασία, της εμπειρίας, της μεγαλύτερης απεργίας του 20ου αιώνα στη Γαλλία και πιθανότητας ολόκληρη την Ευρώπη. Μεγαλύτερης για τη Γαλλία και από το κύμα των απεργιών του 1936, τις λεγόμενες απεργίες χαρά στον καιρό του Λαϊκού Μετόπου, που πέτυχαν τη γεννήκη του συλλογικών συμβάσεων και της εβδομάδας του 40ωρου, γενναίες την εποχή αυξήσεις και τις πρώτες πληρωμένες άδειες. Λοιπόν, σύμφωνα με την κυρία Βαφτίγια που διαμορφώθηκε στις δεκαετίες που ακολούθησαν, για να διατυπωθεί μετά ξανά και ξανά και να εδραιωθεί, το προήλιο του Μάη του 68 είναι το κήρυγμα της 22 Μάρτη, στην Αντέ, με την κατάληψη του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου. Μετά περνάμε γύρω στις 40 μέρες αργότερα στην κατάληψη του Σορβόνου, στα προγράμματα της Οδού και Λισάκ. Ένα κήρυγμα που αντιμετώπισε συνέχεια μια πρωτοφανή, πιο κοντά στην Κρόνη, μια πρωτοφανή διαρκή καταστολή, που γύρισε μπούμεραν στην κυβέρνηση αφού ο αυταρχισμός φούντωσε τις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία και έβαλε στο παιχνίδι τα επίσημα συνδικάτα που κήρυξαν τη Γενική Απεργία του 13 Μαΐου. Τώρα εκεί πέρα γίνεται ένα ατύχημα για διαφόρους. Δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα επίσημα σωματεία καλούν τη Γενική Απεργία να εκτονώσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ανταυτού, να εκτονωθεί η κρίση, έχουμε ένα τεράστιο κύμα απεργιών καταλήψεων που εκτείνεται έξω και πέρα από κάθε έλεγχο των οργανωμένων σωματείων. Αυτό δεν είναι κομμάτι προφανώς του επίσημου κυρίαρχου αφηγήματος. Το επίσημο αφήγημα λέει ότι η κρίση εκτονώθηκε με καμιά δεκαριά, καμιά μέρες αργότερα με τις συμφωνίες της Οδού Γκρεμέρ, τις λεγόμενες, ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, σωματεία, εργοδότες και κυβέρνηση, για να φτάσει σε ένα τέλος μετά την 24ωρη φυγή του Ντεγκόλ στη Γερμανία, στον Μπάντεν-Μπάντ, στην άνθρωση του στρατηγού Μασίν, την επιστροφή του, το διάλειμμα τη διάλυση της νοσηλεύσης 30 Μαΐου και τη διαδικασία των εκλογών ένα μήνα αργότερα. Τώρα, η αναγωγή του κινήματος στα γεγονότα που καρχέλατε και στις μέρες του Μάη έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την παραθεώρηση του βάθους και της έκτασης στον χώρο και τον χρόνο, αλλά και της πολυκεντρικότητας της εργατικής κινητοποίησης, του ερχομού στο προσκήνιο νέων κοινωνικών υποκειμένων, της υπόθεσης νέων δεσμών και διαδικασιών συνάρθρωσης ανάμεσα στα κοινωνικά υποκείμενα, συγκεκριμένα τη συνάντηση ανάμεσα στους φοιτητές που τους διανοούμε από τη μία πλευρά και τους εργαζόμενους από την άλλη. Άρα η κυρίαρχη αφήγηση σήμερα με την οποία η Γενική Απεργία της 13ης Μαΐου και το κύμα των απεργιών και των καταλήψεων εργοσταθείων που ξέσπασε εβδομάδες που ακολούθησαν, καθώς και οι συμφωνίες της Γκρενέλ, όπως και βασικά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ποτέ συμφωνίες της Γκρενέλ, δεν συμφώνησε ποτέ κανένας από τους κοινωνικούς εταίρους, ήταν μια χάρτα πάνω στην οποία πηγαίνανε και αυτό το οποίο αποτέλεσε την κοινή βάση της συμφωνίας απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των γενικών συνελεύσεων των εργατών στις εβδομάδες που ακολούθησαν, όταν δοκιμάστηκε στην ψηφοφορία συνελεύσεων των εργατών. Όλα αυτά περνάνε σε δεύτερο πλάνο ως φόντο των φοιτητικών κινητοποιήσεων, των φραγμάτων στον Καρκέ Λατέν. Αυτό λοιπόν. Αυτό το αφήγημα διαπράττει μια τεράστια και προφανή καθοκυρία. Αυτό που λέμε αγνοεί τον ελέφαντο στο δωμάτιο. Το αδερφή το γεγονός, δηλαδή ότι κατά τις εβδομάδες των άγριων και αδιάλειπτων απεργιών και καταλήψεων των εργοστασίων συμμετείχαν σε αυτές πάνω από 7 με 8 κατά τους 10 εκατομμύρια εργαζόμενους. Μιλάμε για περίπου 20 φορές το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού της Γαλλίας εκείνη τη στιγμή, αν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για προσωπικούς όρους. Αυτό σημαίνει πως αν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά την εμπειρία του Γαλλικού 68 και τη σημασία της για μας σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη τον πρωταρχικό παράγοντα διαμόρφωσης της επαναστατικής δυναμικής του, δηλαδή την πολύμορφη κινητοποίηση της εργατικής τάξης και της διεργασίας και της δημόσιας που έλαβαν χώρο στις γενικές τους συνελεύσεις και τα λήψη των εργοστασίων, στα πανεπιστήμια και στις γειτονιές των Γαλλικών πόλεων. Θα προσπαθήσω λοιπόν σύντομα να παρέσω κάποιο παίρνοντας και ένα απορρίμμα της πρόσφατης έρευνας σχετικά με το τι έγινε το Μάη, με τρεις βασικούς άξονες να παρουσιάσω κάποια τα βασικά χαρακτηριστικά της κινητοποίησης, σε ό,τι αφορά πρώτον τα κοινωνικά υποκείμενα της κινητοποίησης, δεύτερον το χώρο στο οποίο αναπτύχθηκε και τρίτον το χρόνο της εξέλιξης του 68. Μια προκατακτική παρατήρηση πριν από όλα αυτά.
Το πρώτο πράγμα που γίνεται ορατό διαγυμνόφαρμου όταν εξετάζει κανείς αυτό το κυρίαρχο αφήγημα, το οποίο έχει κατά τη γνώμη μου εμποτίσει και πολλές εκδοχές του αφήγηματος της ίδιας της αριστεράς, είναι η ιδέα του ματαιωμένου ραντεβού ανάμεσα στους φοιτητές και την εργατική τάξη. Η οποία είναι τουλάχιστον ανακριβής, αλλά όχι ολότερα ψευδής για ό,τι συνέβη εκείνη την περίοδο και είναι και αποτέλεσμα συνειδητής χειραγώγησης του υλικού, όπως το λέει, των μαρτυριών της ίδιας εμπειρίας, ειδικά από τα επίσημα σωματεία και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας, για το οποίο συγκροτείται η δημόσια μνήμη του Μάη από το 68 και μετά. Κατά τις εβδομάδες εξέγερσης, συνάντηση στο φυτό με τους εργάτες, ενίοτε δε και με τους αγρότες και με άλλα στρώματα του εργαζόμενου λαού, πραγματοποιήθηκε με πολλαπλούς τρόπους και σε πολλούς διαφορετικούς τόπους. Σε μια διαδικασία που έχει περιγραφεί τους ερευνητές ως διαδικασία άρσης των στεγανών, δεκλουαζονμάν, ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και ομάδες, μια γενικευμένης, ριζοσπαστικής, έμπρακτης αμφισβήτησης των κοινωνικών ρόλων κυριαρχιών. Το γεγονός πως αυτές οι εμπειρίες που είναι κατεξοχή φορείς της ουτοπίας αποθήθηκαν ή αποσιωπήθηκαν ή έγιναν αποτέλεσμα της ιδεολογικής πειραγωγικής οφείλεται καταρχήν στο γεγονός πως ό,τι συνέβη το 68 ήταν κάτι πέρα και έξω από το ιδεολογικό πλαίσιο κατανόησης των οργανωμένων φορέων συγκρότησης και μεταβίβασης της ιδεολογικής μνήμης των σωματείων, εργατικών και φοιτητικών και των κομμάτων του Κομμουνιστικού Κόμματος πριν από όλα και των άλλων κομμάτων της κομμουνιστικής ή σοσιαλιστικής, εμανιστικής ή ρεφορμιστικής αριστεράς. Με άλλα λόγια, η διεκδίκηση και κατάληψη του δημόσιου χώρου, η διακοπή των μηχανισμών και τη λειτουργία των μηχανισμών του αναπαραγωγή και αναπαραγωγή του συστήματος, η επαναστική βίωση και διαχείριση του κοινωνικού χρόνου, ο διασταλμένος χρόνος εξέγερσης με άλλους όρους, δεν χώραγε τις αφηγήσεις των επίσημων σωματείων ή του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Χαρακτηριστική απέναντι στην τεράστια δυναμική όσμωσης, τον κοινωνικό αργότερα βέβαια η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία από την εχθρότητα απέναντι στις απόπειρες κοινής δράσης των φοιτητών με τους εργάτες, όπως αποτυπώνεται ανάγλυφα στις περίφημες δηλώσεις του γραμματέα ΣΕΖΕΤΕ, της ώρας εκείνης 21 Μαΐου του 68, σύμφωνα με τις οποίες η κοινή γνώμη ανήσυχη απέναντι στις εκρήξεις βίας και την απουσία της κρατικής εξουσίας, αναγνωρίζει στη ΣΕΖΕΤΕ τη μεγάλη ήρεμη δύναμη που θα μεταφραστεί στην τάξη σύμφωνα με τις συμφέροντα των εργαζομένων. Μετά το κλείσιμο του κύκλου των κινητοποιήσεων, την εχθρότητα έπρεπε να διαδεχθεί η αμηχανία απέναντι στο τι συνέβη, αφού σε επίσημες επιχειρήσεις του γεγονότος από το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, επέμενε φυσικά στη σημασία της εργατικής κινητοποίησης και της γενικής απεργίας, όταν ωστόσο και την Κεντρική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει το γεγονός, έκανε μια μάλλον αόριστη αποτίμηση της πρώτης μεγάλης αναμέτρησης εργατικής τάξης με τον κομμουνιστικό καπιταλισμό, αποφεύγοντας να συζητήσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη πτυχή της συγκεκριμένης εμπειρίας, τα νέα στοιχεία του σπαστισμού και τις μορφές πάλης που αναδύθηκαν μέσα από αυτήν την άνευ προηγουμένους έκταση και ένταση κινητοποίησης εργατικής τάξης. Πάμε λοιπόν σε αυτό που λέμε τα κοινωνικά υποκείμενα. Στην πρόσφατη έρευνα, τα τελευταία 15-20 χρόνια, σημειώνεται μια στροφή στη μελέτη πλέον όχι της εμπειρίας των δημόσιων εκπροσώπων του ΜΑΕ, αλλά στην εμπειρία των ανώνυμων πρωταγωνιστών που ακολούθησαν αμέτρητες και πολλαπλές διαδρομές μετά το ΜΑΕ, που μπορεί να περιγραφεί αυτή η μελέτη της εμπειρίας των απλών ανθρώπων και της μαζικής διάστασης της βίωσης του ΜΑΕ ως μια διαδικασία άρσης των στεγανών με όρους του Γκίντεμπορ της εποχής θα μπορούσε να περιγραφεί σαν μια έμπρακτη κατάργηση της κοινωνίας των διαχωρισμών ή με όρους των μελετητών τη σύγχρονη περίοδο είναι μια περίοδος απροσδόκητων συναντήσεων που προέκυψαν ανάμεσα στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και υποκείμενα από τη στιγμή που πέφτουν τα στεγανά ανάμεσά τους. Αντίθετα λοιπόν με αυτό το στερεότυπο περί διακυρωμένης συνάντησης, έχουμε πολλά υλικά, κάποια από τα οποία είναι ιστορικά τεκμήρια που έχουν αποτυπωθεί σε μαρτυρίες εργατών, φοιτητών κ.ο.κ. Κάποιες από τις οποίες είναι μαρτυρίες, οι οποίες υπάρχουν στο αρχείο της ΕΖΕΤΕ, είτε σε ΕΣΕΦΚΕ, των δύο μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων, όπου μπορεί να δει κανείς και την απόσταση ανάμεσα στο τι διάλεγε κάθε φορά στις διάφορες εκδόσεις μνήμης η ηγεσία των σωματείων να εκδώσει και στον πλούτο των συναντήσεων ανάμεσα στους εργάτες, στους φοιτητές και τους λοιπούς τα λοιπά κομμάτια της γαλλικής κοινωνίας που μπορεί να βρει κανείς μέσα σε αυτές τις μέσα στο υλικό. Αρκετά χαρακτηριστικά και πολύ χρήσιμα είναι τα κατάστοιχα των ΕΡΖΕ, της γαλλικής ΚΙΠ,
Θυμάμαι το τραγούδι «Λόγια που αλλιώς θα είχα χαθεί σε δύο γονάτσι» Σοφή. Τα λοιπά. Εκεί πέρα έχουμε πολύ χρήσιμο υλικό αναφορικά με τον αριθμό του Επιτροπών Αγώνα. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι με βάση τα στοιχεία της Γαλλικής Κύπρου υπήρχαν περί τις 650 επιτροπές αλληλεγγύης. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, περί τις 400 ήταν στην περιοχή του Παρισιού και άλλες 250 σε όλη την υπόλοιπη Γαλλία. Όπως επίσης και ωραία, έτσι, μια ειρωνία της ιστορίας, με την έννοια ότι μπορεί να δει κανείς και ραπόρτα των διάφορων πρακτόρων της Γαλλικής Κύπρου, με τους έμβολους τύπους όπως Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, το κόμμα της τάξης. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της απόθεσης, για να κάνω μια αναφορά σε κάτι που μάλλον μας είναι και αρκετά οικείος, ας πούμε, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της απόθεσης αποσιώπησης των συναντήσεων ανάμεσα στους δίκτυους εργάτες, είναι μια περίφημη σεκάνηση επικαίρων της εποχής στην γαλλική τηλεόραση, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πολλά και σε ντοκιμαντέρ μετά, όπου παρακολουθούμε μια πορεία φοιτητών από κάποια λατέ να φεύγει και να κατευθύνεται στην κατηλημένη εργοστάσιο της Ρενός, στη Μπουλόνι Μπιλακού, όπου βρίσκει τις πύλες του εργοστασίου κλειστές, έτσι σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι εργάτες γύρισαν την πλάτη στους φοιτητές και στη διαδικασία ένωσης και συγκόρευσης των αγώνων κτλ. Σήμερα ξέρουμε ότι μέσα εκείνη τη στιγμή υπήρχαν δύο επιτροπές αγώνα, μία από την Κόνομά Σουτερία και μία από τα Χριστίνα του Νότου, του τότε πρακτήρων της Γαλλίας, οι οποίοι συζητούσαν τις μορφές και τις προοπτικές κινητοποίησης με την Επιτροπή Κατάληψης του εργοστασίου της Ρενό. Σαν ένα παράδειγμα αυτό του πώς η εικόνα αυτής της ακυρωμένης συνάντησης έχει χτιστεί πάνω σε πολλαπλές αποσιωπήσεις. Σήμερα οι ερευνητές του εργατικού κινήματος συμφωνούν πως επεργήσει το ξελαχτό είναι πολύμορφες, όχι μόνο λόγω των διαφορετικών ταχυτήτων, γιατί αλλού είχαμε όπως στην Δυτική Γαλλία ποσοστά συμμετοχής στην απεργία άνω του 85-90% παντού, στην Ανατολική Γαλλία, στην Ανατολική κτλ. Τα ποσοστά δεν ανέβηκαν πάντα από το 20-25, προφανώς υπήρχε μια ανισόμετρη ανάπτυξη της απεργίας. Αλλά και ως αποτέλεσμα της συνάντησης ομάδων και ρευμάτων που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, δεν γεννήθηκαν από το πουθενά μέσα στις φλόγες εξελίξεις. Αυτό το παράδειγμα π.χ. και στα πιο γνωστά είναι οι περίφημες ομάδες Medvedkin, κολεκτίβες κινηματογραφικής παραγωγής που λειτουργούν στη βάση της άρσης της διάκρισης χειρονακτικής και ερευνητικής εργασίας και της συλλογικής εργασίας σκηνοθετών, τεχνικών και ηθοποιών. Αυτές οι επιτροπές ήταν για πρώτη φορά μετά από πρωτοβουλία απεργών στο εργοστάσιο Διασετά στην Πεζανσό, ήταν εργοστάσιο παραγωγής συνθετικών ρημάτων στην Πεζανσό και λειτουργήσε από εκεί πέρα με κέντρο την Πεζανσό και το Σωσό με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων και πολλών κινηματογραφιστών. Αν θέλετε και η ακύρωση του Φεστιβάλ των Κανών, τελικά η διακοπή και η ακύρωσή του το Μάιο του αυτό, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε αυτή την όσμωση ανάμεσα τους κινηματογραφιστές και το εργατικό κίνημα που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά με αφετηρία την απεργία της Διασετά. Αν η απεργία λοιπόν της Διασετά αποτέλεσε έναν από τους άμεσους προδρόμους του Μάη, ένας που με εμπλοκή μάλιστα φοιτητών, μαθητών λυκείου και ούτω καθεξής εκπροπές αλληλεγγύης, ήδη πριν από το Μάη του 1927, ο άμεσος πρόδρομος σε σχέση και όλες και με την βάση εργατών και φοιτητών ήταν η απεργία των δικαιωμένων εργατών στην βιομηχανία της ΚΑΕΝ τον Γενάρη του 68 στην πολιτική Γαλλία, όπου καταλήγει μετά από μια προσπάθεια των απεργών να ακολουθήσουν τα προσπάθεια να μπουν στο εργοστάσιο, σε δύο συγκρούσεις με την αστυνομία, με τους φοιτητές να κινητοποιούνται στο πλευρό τους, που αποτελεί με πολλαπλούς τρόπους καλά στον άμεσο πρόδρομο των γεγονότων του Μαΐου-Ιουνίου, με την έννοια ότι στη διακήρυξη των 142 που κάνουν την κατάληψη στην ΑΝΤΕΡ το Μάρτι, ανάμεσα πέρα από τα αιτήματα ενάντια στην καταστολή των φοιτητών, υπάρχουν και αιτήματα αλληλεγγύης και ενάντια στην καταστολή πρώτων των συλληφθέντων στην ΚΑΕΝ μετά τα γεγονότα του Γενάρη φοιτητών και εργαζομένων, όπως και της κατάληψης ενάντια στο ΚΕΣΕΤΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα 22 Μαρτίου δεν αποτελεί την έναρξη ενός κύκλου, αλλά έναν κόμβο στο οποίο συναντιούνται ένας κύκλος εργατικών κινητοποιήσεων που έχει ξεκινήσει και που έχει συνδεθεί με τη φοιτητική κινητοποίηση και ριζοσπαστισμό,
με τη μεγάλη έκρηξη του Μάη αμέσως μετά. Στην απεργία της ΚΑΕΝΤ έπαιξαν μεταξύ άλλων ρόλων κάποιοι νεόκοποι μαορικοί εταβλοί, λεγόμενοι εταβλοί, οι φυτευτοί. Το μαορικό το γνωρίζω κυρίως τον Ουζισεμ Εμέλτον, ενώσεων κομμουνιστικής νεολαίας μαρξιστικές-λενίστες. Από το 67 τουλάχιστον η μαζική κίνηση αυτού του μαορικού ρεύματος εργοστάσια έχει ξεκινήσει με σκοπό την καθημερινή επαφή, την παρατήρηση, την επαστήρια παιδαγώγηση των εργατών και των εργατριών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων και υποτιμημένων κομματιών τους, όπως οι γυναίκες και οι μετανάστες εκείνη τη στιγμή. Πρόκειται μια παράδοση που ακολουθεί μια πολύ μακρά ιστορία παράδοση διανομένων και πορείας προς το λαό, των διανομένων από τις ρίζες της, από τους Ρώσους ναρότνικους του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, περνάει από τα πρώτα πειράματα μεταλαμπάδευσης της εμπειρίας στη Γαλλία, από τους δάσκαλους και τους καθηγητές που έστεισαν τα νυχτερινά λαϊκά πανεπιστήμια στο γύρισμα του αιώνα και μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αναβιώνει στο Μεσοπόλεμο μέσα στη δραστηριότητα των δημοκρατών ή αριστερών καθολικών, της Εκκλησίας βασικά, των ριζοσπαστικών καθολικών με τις πρακτικές της χριστιανικής εργατικής νεολαίας που δίνεται στο Μεσοπόλεμο, συνεχίζεται με τους ιερείς εργάτες κατά τη δεκαετία του 40, οι οποίοι ήταν ένα κίνημα, πώς το λένε, ιερέων φυτευτών στα εργοστάσια για να ζήσουν μαζί με τους εργάτες και να λειτουργήσουν μαζί τους. Το 53 το Βατικανό απαγορεύει αυτούς τους ιερείς ως διαβρωμένους από την κομμουνιστική ιδεολογία, πάνω που ήταν σε μεγάλο βαθμό σωστό ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Και με αυτή την έννοια, όταν μιλάμε το 1948, υπάρχουν περί τους 700-800 ιερείς εργάτες που έχουν λειτουργήσει στα εργοστάσια και περί τους 2.000-3.000 μαορικούς που από τον προηγούμενο χρόνο έχουν πάει φυτευτεί να κάνουν δουλειά. Και στον ένα ή στον άλλο βαθμό παίζουν ρόλο στα πανεπιστήμια. Πάω λίγο γρήγορα, πώς θα το λέω εδώ. Ωραία. Στο χώρο τώρα. Ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται η κινητοποίηση. Νομίζω ότι κανείς να στρέψει το βλέμμα λίγο παραπέρα από το Παρίσι και τα κλειδιά όχι παραπέρα από το Παρίσι, αλλά από το Καρτιέ Λατέν, το 5ο-4ο διαμέρισμα του Παρισιού, για να καταλάβει το εύρος και το βάθος της κινητοποίησης. Καταρχήν, στα ίδια τα προάστια του Παρισιού είναι πρώτοι οι φοιτητές στην ΑΝΤΕΡ, οι οποίοι κάνουν κινητοποίηση στην Παραγκούπολη με τους μετανάστες εργάτες που υπάρχουν και τον καιρό δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη την ΑΝΤΕΡ, και προσπαθούν να οργανωθούν και να λειτουργήσουν μαζί τους σε ένα κίνημα για την πόλη, για το περιβάλλον κτλ. Αλλά και στο γειτονικό εργοστάσιο της Citroën, όπου δουλεύουν ως επιτοπλίστων μετανάστες εργάτες από την Βόρεια Αφρική. Αντίστοιχα, υπάρχουν πρωτοβουλίες μειοψηφικές μέρη στη Σορβόνη και στους Ασχέρ να συγκροτήσουν τους δεσμούς με τους μετανάστες. Στο Μοντπελιέ, οι εργάτες ενός εργοστασίου παραγωγής καλωδίου παίρνουν την πρωτοβουλία οργάνωση κοινών συνελεύσεων με την Επιτροπή Αγώνα της Φιλοσοφικής του τοπικού πανεπιστημίου του Μοντπελιέ και οργανώνουν με σειρά δημόσιων συζητήσεων στην πόλη γύρω από τις μορφές οργάνωσης του εργατικού και νεολαϊκού κινήματος και ούτω καθεξής. Ίσως το κορυφαίο γεγονός όσμος ανάμεσα στα διαφορετικά κομμάτια με κέντρο την εργατική κινητοποίηση είναι η πολύ αγνοημένη εμπειρία της λεγόμενης κομμούνας της ΝΑΝΤ. Όπου εκεί πέρα βλέπουμε πραγματικά η κομμούνα της ΝΑΝΤ είναι μια εμπειρία αυτοδιαχείρισης της πόλης από ένα συμβούλιο εργατών, αγροτών και απεργιακών επιτροπών που κατοικοεδρεύουν στο Δημαρχείο της πόλης στα τέλη του Μάη μέχρι τις αρχές Ιουνίου του 1968. Πρόκειται και εκεί πέρα για μια συνάντηση με πολλά ποτάμια και ριάκια τα οποία εκβάλλουν και συναντιούνται σε αυτή τη λεγόμενη κομμούνα της ΝΑΝΤ. Με την έννοια ότι στην ΝΑΝΤ υπάρχει ισχυρός κριτικός συνδικαλισμός με ριζοσπαστικό ρεύμα στο εσωτερικό τους από καταστασιακούς, μαοϊκούς, ορθόδοξους του Κομμουνιστικού Κόμματος και ούτω καθεξής. Ξεκινάει λοιπόν με απόπειρες κατάληψης ήδη από το 67, γίνεται η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση το Φλεβάρι με κάλυψη της γαλλικής αντίστοιχης Φοιτητικής Ένωσης.
και παίρνει μια μορφή η οποία πλέον συνενώνει τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τα αγροτικά συνδικάτα που έχουν και εκεί ιδρυθεί στην Δυτική Γαλλία. Τα αγροτικά συνδικάτα ιδρύθηκαν και εκεί το 66-67, τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αυτά που είδαμε αργότερα, το Ζωζέ Μποβέ κτλ. Αυτή η παράδοση ξεκινάει στις παραμονές του Μάη του 68. Στη μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν, στις 8 Μαΐου συμμετέχουν εργατικά σωματεία, αγροτικοί συνεταιρισμοί, φοιτητές της ΟΥΝΕΦ αλλά και των άλλων ενώσεων. Χαρακτηριστικά, στο κάλεσμά του ο πρόεδρος της ΕΒΔΤ, του παλαιού χριστιανικού συνδικαλιστικής ένωσης με δεσμούς με το τότε Σοσιαλιστικό Κόμμα εκείνη την περίοδο, καλεί τους εργαζόμενους να πούνε όχι στους λυσσασμένους, γυρνάει την ανάποδα την προπαγάνδα περί λυσσασμένων οι οποίοι τα σπάνε όλα από την κυβέρνηση, γιατί χρησιμοποιήθηκε εμφωνής και από την καθεστωτική προπαγάνδα, λέει να πούμε όχι στους λυσσασμένους του κέρδους, στους λυσσασμένους της εξουσίας, στους λυσσασμένους του χρηματιστικού κεφαλαίου, να πούμε ότι θέλουμε εργασία και παραγωγή στην υπηρεσία των ανθρώπων και όχι των κερδών. Το Βασίλειο θα τελειώσει από σήμερα, αυτή την 8 Μαΐου, και ξεκινάει η εξουσία των εργαζομένων. Καταλαβαίνουμε ότι 8 Μαΐου ο γραμματέας της ΕΒΔΤ, έτσι, του πιο ρεφορμιστικού σωματείου της περιόδου κτλ, καταλαβαίνουμε το κλίμα και τον ρυθμαστισμό που εκλείεται εκείνες τις ημέρες. Την ίδια μέρα οι φοιτητές θα καταλάβουν το Δημαρχείο, θα κατεβάσουν το 8 Μαΐου, έτσι, η μέρα της νίκης φασιστικής, θα κατεβάσουν τις Αμερικάνικες σημαίες. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό ολοκληρώνεται με την λεγόμενη περίοδο της Κομμούνας 24 Μαΐου μέχρι τις αρχές Ιουνίου, όπου υπάρχει συνολική διαχείριση της τροφοδότησης της πόλης και έκδοση για μάλιστα και ανώστατο του χαρτονομίσματος. Τελευταίο ζήτημα που αφορά τον χρόνο για να τελειώνει. Καταρχήν, είναι σαφές το είπε και ο σύντροφος, δεν θα καθόλου ιδιαίτερα εκεί πέρα. Βλέπουμε την πολλαπλότητα των επαναστατικών μοντέλων και πειραμάτων πρόσβασης στον σοσιαλισμό να δοκιμάζονται έμπλακτα από τις διάφορες δυνάμεις οι οποίες λειτουργούν στο εσωτερικό του κινήματος. Για παράδειγμα, η ΣΕΦΔΤ με τη σειρά της και μιλάει για αυτοδιαχείριση, είναι επηρεασμένη από το γιουγκοσλαβικό μοντέλο και εμπειρία. Αντίστοιχα, τα πιο ριζοσπαστικά ρέματα κριτικά στη Σοβιετική Ένωση εμπνέονται από την Κίνα, την Κούβα, τα κινήματα, τα αντιπυριακά στην Αλγερία και αλλού. Μιλήσαμε ήδη για τους εργατικούς αγώνες που έρχονται να προετοιμάσουν τη μεγάλη απεργία του Μαΐου και του Ιουνίου. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο η κινητοποίηση ενάντια στον πόλεμο της Αλγερίας με έναν τρόπο έρχεται να προετοιμάσει τις επιτροπές αγώνα και αλληλεγγύης απεργίας, με λένε ότι πολλές από αυτές τις επιτροπές που λειτουργούσαν σαν επιτροπές ενάντια στον πόλεμο αναβιώνουν από τις αρχές του 68, πάλι πριν από το Μάη, οι παλιές αντιφασιστικές επιτροπές του αντιφασιστικού μετώπου ενάντια στον πόλεμο της Αλγερίας αναβιώνουν τις αρχές του 68 ως επιτροπές δράσης που συγκεντρώνουν χρήματα και τρόφιμα για την απεργία των αφρακορίδων και ούτω καθεξής. Για να τελειώνω, αν μπορούμε να πούμε κάτι σε ό,τι αφορά την διάρκεια των γεγονότων, είναι σαφές ότι δεν μιλάμε για Μάη το 68, αλλά τουλάχιστον για Μάιο και Ιούνιο, με την έννοια ότι οι τελευταίες καταλήψεις και απεργίες τελειώνουν λίγο πριν από τις 23 Ιουνίου, τον πρώτο γύρο των εκλογών που προκυρήσει ο Ντεγκόλ.
το γεγονός ότι μέσα σε αυτήν την αντιφατική πραγματικότητα βλέπουμε συνυπάρχουν τάση, μια τάση χειραφέτησης και μια τάση ενσωμάτωσης, τα αιτήματα της διαχείρισης και της κατάργησης της μισθωτής εργασίας, με βάση τα οποία απορρίπτονται οι συμφωνήσεις της Γκρενέλ και προκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Εργατών, ένα πρόγραμμα πολύ πιο προωθημένο από αυτό που πρόγραμμα σωματεία, συνυπάρχουν και τελικά θα ηγεμονευτούν αργότερα μια λογική δημοκρατικής διαχείρισης και λειτουργίας των εργοστασίων και τελικά συνδιαχείρισης με τη μορφή που πήρε μετά το Μάη και την ΙΤΑ. Είμαι στα 25. Τελειώνω, θα πούμε κι άλλα, ήθελα να πω δύο πράγματα γιατί ήθελα να πω δύο πράγματα για την Ιταλία. Να πω μονάχα ότι έχει, ξέρω ότι κούρασα μερικούς με τη λεπτομέρεια, θεωρώ απλά ότι σε μια περίοδο που, πώς το λένε, λέγονται πολλά και παραπαράγει μια τεράστια φλιαρία γύρω από το Μάη του 68, οι δυνάμεις της μαζικής αριστεράς έχει σημασία να επιστρέψουν στην πραγματική εμπειρία του εργατικού κινήματος, να τη σώσουν όχι μόνο από τη λύθεια, αλλά να την κάνουν κομμάτι της δικής μας συλλογικής επεξεργασίας. Διαβάζει κανείς και στην Ελλάδα και αλλού, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το αφιέρωμα ήταν γνώση, διαβάζει κανείς από πολιτικό επιστήμονα την αντίληψη ότι αυτοί που κινητοποιήθηκαν το σταθμό κατά βάση φοιτητές, όχι εργάτες, καθώς η επανάσταση ελάχιστα απασχολούσε τις προλεταριακές μάζες μιας εποχής που πέτυχε ένα μοναδικό συνδυασμό ευημερίας και αισθητικής ηλικής ισότητας. Έτσι, στην πραγματικότητα, ίσως να μην πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση της εργατικής τάξης του προλεταριάτου με τον κρατικό μονοπωλιακό καπιταλισμό, αλλά μάλλον για μία από τις τελευταίες τελευταία μεγάλα διεκδικητικά κινήματα του παλαιού, του φορτικού μοντέλου του εργαζόμενου μάζα, και με αυτή την έννοια δεν βρήκε και τον τρόπο με τον οποίο να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας στην περίοδο της ΙΤΑ και της διάλυσης που ακολουθεί την κρίση της δεκαετίας του 70, τα ταλαιπάλια κύματα που βιομηχάνησης και διάλυσης των εργατικών συλλογικότητων. Σταματάω εδώ και σας ευχαριστώ για την υπομονή.